Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω, επειδή θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμη αυτή τη σημερινή συζήτηση στο Κοινοβούλιο, στη βάση της ερώτησης του συνασπισμού, παύλα πρότασής του, με κάποιες απόψεις και θέσεις που πιστεύω ότι έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός να τις ακούσει. Και έτσι έχει ανάγκη γιατί στις ιστορικές στιγμές που διανύουμε, στις κρίσιμες αυτές στιγμές που όλοι αγωνιούν, στην κοινωνική και οικονομική ερήμωση που έχει διαμορφωθεί στον τόπο μας, έχει ανάγκη να ακούσει ότι η Ελλάδα έχει ένα μόνο δρόμο, το δρόμο της Ευρώπης. Έχει ανάγκη να ακούσει ότι ναι, η Ευρωζώνη και το Ευρώ αποτελεί λύση και προοπτική για την Ελλάδα και δεν μπορεί να φύγει από αυτό. Έχει ανάγκη να ακούσει την αλήθεια ότι η Ελλάδα μπορεί να περάσει το Γολγοθά, μπορεί να ξεπεράσει τις αδυναμίες σημερινές, το έχει αποδείξει και στο παρελθόν σε χειρότερες συνθήκες, και μπορεί να περάσει το ποτάμι και να βρεθεί απέναντι. Και πώς μπορεί να τα κάνει αυτά? Μπορεί με αυτό το πολιτικό σύστημα, με αυτό το πολιτικό προσωπικό που σήμερα διαθέτει το Κοινοβούλιο, τα κόμματα, εάν και εφόσον υπάρξουν προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις συνεννόησης, προϋποθέσεις οι οποίες θα δείχνουν το σωστό δρόμο, προϋποθέσεις οι οποίες διαμορφώνουν την εναγκαία εκείνη οικονομική πρόταση, η οποία μπορεί πραγματικά να δείξει την πηξίδα του προσανατολισμού για το που πρέπει να πάει η Ελλάδα και η οικονομία της. Αυτή λοιπόν η πρόταση είναι μια πρόταση που πρέπει να περικλεί την ανάπτυξη. Να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Μια θεωρία η οποία σήμερα συμπυκνώνεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που δείχνει την αναπτυξιακή προοπτική που σήμερα λείπει. Το ένα είναι αυτό, το δεύτερο. Το είπε η Νέα Δημοκρατία και είναι στη σωστή κατεύθυνση. Επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Αυτό που δεν έκανε η κυβέρνηση, που υπέγραψε με την πλάτη στον τοίχο. Ένα κείμενο το οποίο αμφισβητείται σήμερα και από συνταγματολόγους η νομιμότητά του, αλλά πέρα από αυτό, ένα κείμενο που δεν είχαν διαβάσει ούτε οι σημερινοί υπουργοί της κυβέρνησης, ούτε οι κοινοβουλευτικοί του ΟΔΑ, και σήμερα απορούν πώς γίνεται να έχουν υπογράψει τέτοιο κείμενο. Επιπλέον, με την αλλαγή στο Σύνταγμα, το είπε πριν από λίγο και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, κάτι που προετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία. Με την αλλαγή του Συντάγματος, κύριος Κεφαλογιάννης. Με αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα. Και ουέ και αλίμονο, αν από αυτό το βήμα που μας ακούει ο ελληνικός λαός αυτή την κρίσιμη στιγμή και σε μια τέτοια κρίσιμη συζήτηση, δεν εκπνέουμε προς τα έξω την ελπίδα και την προοπτική. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και να βάλουμε τα δυνατά μας για να ξεπεράσουμε τους κοπέλους, γιατί μπορούμε. Η Ελλάδα έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί και μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Έχουμε αστήρευτες δυνάμεις. Έχουμε ένα πλούτο πνευματικό. Κάναμε λάθη στο παρελθόν. Και αυτή η συζήτηση, κύριε Υπουργέ, ενδείκνυται ακριβώς αυτό. Όταν μιλάμε για το χρέος, που δεν είναι μόνο μια οικονομική συζήτηση, είναι εξόχως πολιτική, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να κάνουμε διαπιστώσεις στο τι έφταξε. Το τι έφταξε το ξέρουμε όλοι. Υπάρχει μια συνυπευθυνότητα διαχρονική από όλα τα κόμματα. Είναι λάθος να πούμε σήμερα στον επιμερισμό ποιος φταίει περισσότερο, ποιος φταίει λιγότερο, όμως εσείς το κάνατε. Σε μια τέτοια συζήτηση τη μετατρέψατε σε άγωνη κουβέντα με την έννοια ότι προσπαθήσατε να λιθοβολήσετε τη Νέα Δημοκρατία, όταν ξέρετε ότι όχι μόνο περισσότερα χρόνια κυβερνάτε, αλλά και τη δεκαετία του 80 κυρίως. Γιατί εκεί εστιάζουμε και ξέρουμε τις αιτίες του προβλήματος. Ήταν η περίοδος εκείνη που εκτινάχθηκε το χρέος και το χειρότερο απ' όλα. Δεν ήταν η οικονομική εξέλιξη του χρέους. Ήταν ότι αλλάξαμε ως έθνος την ψυχολογική μας και πολιτική μας αντίληψη για τα πράγματα. Και εκεί που είχαμε ένα δημιουργικό έθνος, ένα λαό δημιουργικό, που πίστευε στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που πίστευε στις δυνάμεις του, το μετατρέψαμε σε ένα λαό της ίσονος προσπάθειας, της ευκαιρίας σημαίας, που ήθελε απλά μια θέση στο δημόσιο για να βολευτεί. Αυτές είναι οι αιτίες. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να πάμε στο αύριο, στην προοπτική. Εκεί αναζητά ο κόσμος τις αλήθειες. Σας περιέγραψα πριν ένα τοπίο. Όμως πάνω σε αυτό το οποίο επιτρέψτε μου να σας πω, πρέπει να βελτιωθείτε στα λάθη σας. Πρέπει να μην πέφτεστε σε λάθη, ειδικά αυτή την περίοδο. Ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει. Είδατε χθες τη συγκέντρωση που έγινε στο Σύνταγμα, η οποία ήταν πέρα από κόμματα και πραγματικά ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς. Και αυτή η συγκέντρωση τι έδειξε? Δείχνει δυστυχώς ότι το πολιτικό σύστημα απομακρύνεται συνεχώς από την κοινωνία και δημιουργείται μια γέφυρα μεγάλη. Αλλά το κλειδί που πρέπει εμείς στο πολιτικό σύστημα να το βρούμε ενσωματώνεται σε τέσσερις λέξεις. Αξιοπιστία, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Εκεί ακουμπάει η απάντηση μπροστά στις προκλήσεις.
του σήμερα και του αύριο. Γι' αυτό λοιπόν, αυτές τις τέσσερις λέξεις, κύριε Υπουργέ, που δείχνει η κυβέρνηση δυστυχώς να μην τις αντιλαμβάνεται, το δείχνει καθημερινά, το έδειξε και χθες. Για μένα, επιτρέψτε μου, είναι ακατανόητο, ακατανόητο η Επίτροπος, τη στιγμή που η Ελλάδα αυτή τη στιγμή κρέμεται από τα χείλη του πολιτικού προσωπικού, των υπουργών της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών, να βγαίνει η Επίτροπος, εκπρόσωπό μας, και να μιλάει για δραχμή. Είναι αδιανόητο για μένα, με τα δικά μου μάτια, να βλέπω τον Υπουργό, τον κύριο Παπακοσταντίνου, προχθές σε εκπομπή να μιλάει με μια κοινικότητα ότι κατεβάζουμε τα ρολά χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, όταν ο ίδιος έκανε διαβεβαιώσεις, ο ίδιος αποκλείεται να είναι υπουργός και να υπάρξουν άλλα μέτρα, και είτε ο ίδιος δεν θα είναι υπουργός, είτε δεν θα είναι αυτή η κυβέρνηση. Και μάλιστα για μέτρα, κύριε Υπουργέ, που πριν από ένα χρόνο ήρθαν στη Βουλή με το μνημόνιο, ακολουθήθηκε μια πολιτική συγκεκριμένη, η οποία απέδειξε ότι δεν οδηγεί πουθενά. Και ο κόσμος, ο ελληνικός λαός, έκανε κάτι πρωτόγνωρο, απίστευτο για όλους. Έδειξε μια υπομονή. Έδειξε μια υπομονή και καρτερικότητα για να δει τα αποτελέσματα και τους καρπούς πολιτικής σας. Δυστυχώς όμως, και το λέει η Νέα Δημοκρατία και το πιστεύει δυστυχώς, απέτυχαν όλα. Αδιέξοδη πολιτική, θυσίες χαμένες, άκαρπες προσπάθειες. Και έρχεστε τώρα να πείτε ότι με την ίδια πολιτική, με προέκταση ακόμα που ακούμε ότι θα κάνετε μετάταξη στο ΦΠΑ από το 13 στο 23 για τρόφιμα, για ακόμα επαχθέστερη φορολογία, ότι θα καταργήσετε το αφορολόγητο των 12.000, των 6.000, θα φορολογήσετε τη σύνταξη των 400 ευρώ, θα βρείτε λύση στο πρόβλημα. Μα δεν είναι έτσι. Και ο πιο απλός πολίτης πλέον είναι καχύποπτος και πιστεύει ότι αυτή η πολιτική, την οποία θα φέρετε σε λίγο με νομοσχέδιο στη Βουλή, δεν θα αποδώσει και θα οδηγήσει σε μία ύφεση που θα προσθέσει νέα ύφεση και σε ένα χρέος που θα προσθέσει νέο χρέος. Διότι πριν από λίγο τα θέσατε κείμενα με την εξέλιξη του χρέους. Δεν μιλήσατε όμως, κύριε Υπουργέ, για το μελλοντικό χρέος από το 2009 και μετά. Το αποφύγατε επιμελώς και στα κείμενα που δόξατε το κρύψατε και δεν είπατε κουβέντα. Για να δούμε λοιπόν. Το 2009 το χρέος της Ελλάδος, όπως το παραλάβατε, ήταν 298 δισεκατομμύρια ευρώ, 127% του ΑΕΠ. Το 2010 εκτινάχθηκε στο 143% του ΑΕΠ, 329 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, στο πρώτο τρίμηνο του 2011, έχει πάει στο 155% του ΑΕΠ και 355 δισεκατομμύρια ευρώ, και προβλέπετε το 2012 να προσεγγίσει το 160%. Γι' αυτό τι λέτε? Δηλαδή μιλάμε για το χρέος μέχρι τώρα, που αναλάβατε την κυβέρνηση, που συνειδητοποιήσαμε τα λάθη μας, τις αυλεψίες του πολιτικού συστήματος στο παρελθόν. Για το αύριο τι λέτε, για ένα χρέος το οποίο έχει εκτοξευθεί και παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις? Πού οδηγείτε την ελληνική οικονομία? Κύριε Υπουργέ, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Εγώ προσωπικά έχω τις ίδιες αγωνίες που έχετε κι εσείς. Πιστεύω ότι καλοπροαίρετα όλοι θέλουμε το καλό της πατρίδας μας. Πιστεύω όμως ενδόμηχα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η απάντηση και η λύση του προβλήματος με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου, για ένα απλό λόγο. Το είπε ο κύριος Πρωτόπαπας πριν από λίγο. Θα συμφωνήσω μαζί του. Η οποιαδήποτε οικονομική πολιτική πρόταση πρέπει να είναι αξιόπιστη και αταλάντευτη. Και αυτός που τη λέει και την εκπέμπει, να βγάζουν τα μάτια τους πίθες. Ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, ο ελληνικός λαός, κρατώντας στο διαδίκτυο τη φωτογραφία του Πρωθυπουργού του 2008, να λέει «Δεν πωλείται η ΔΕΙΑΘ», να βλέπει σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει «Πωλείται η ΔΕΙΑΘ»? Πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, όταν γνωρίζουμε τη συμπεριφορά του κυρίου Παπανδρέου το 2008 με την Κόσκο, να βλέπει σήμερα τον κύριο Παπανδρέου να λέει άλλα πράγματα για την Κόσκο? Πώς είναι δυνατόν να βλέπει τον κύριο Παπανδρέου του 2008 να λέει άλλα πράγματα για τη ΔΕΗ και σήμερα να διαμαρτύρονται οι συνδικαλιστές της ΔΕΗ που δεν συμφωνούμε μαζί τους για το θέμα της ΔΕΗ? Πώς είναι δυνατόν να γίνει πιστευτός ο κύριος Παπανδρέου ότι η σημερινή πολιτική του είναι αληθινή, όταν τον έχει δει σε μια σωρία αντιφάσεων όπως με τους αγρότες και τα τρακτέρ? Κύριε Βρούτσινε, λοιπόν, καλωσύνη. Ολοκλήρωσα. Γι' αυτό λοιπόν, πρώτα και κύρια, πιστεύω ότι πρέπει να κάνετε την εσωτερική σας αυτοκριτική, να σοβαρευτείτε, και ο ελληνικός λαός, είμαι σίγουρος, ότι μπορεί να δείξει και ανοχή και υπομονή και άλλη. Αρκεί αυτός που εκπέμπει την πολιτική να είναι ο ίδιος αξιόπιστος. Ευχαριστώ πολύ.